Για εμάς τους Έλληνες, η Βραζιλία είναι ένα μακρινό και εξωτικό μέρος που συνδέεται κυρίως με το ποδόσφαιρο, τα καρναβάλια και τις ζούγκλες. Στην πραγματικότητα όμως, η χώρα αυτή αποδεικνύεται ότι είναι κάτι πολύ παραπάνω. Ετοιμαστείτε λοιπόν για μια άγνωστη και εντελώς διαφορετική κουλτούρα από τη δική μας. Εάν ένα παρόμοιο περιεχόμενο σας αρέσει, μπορείτε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι, όπως και να χτυπήσετε το μικρό καμπανάκι, το οποίο θα σας ειδοποιεί για οτιδήποτε νέο ανεβαίνει. Η Βραζιλία είναι η μεγαλύτερη χώρα στο νότιο ημισφαίριο και η πέμπτη μεγαλύτερη σε έκταση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτή έχει 214 εκατομμύρια ανθρώπους, γεγονός που αυτόματα την καθιστά την έκτη μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Πιθανότατα γνωρίζετε ότι η Βραζιλία ήταν πορτογαλική αποικία, γι' αυτό εκεί ομιλούν πορτογαλικά και όχι ισπανικά όπως πολλοί πιστεύουν. Υπήρξε πορτογαλικό έδαφος από το 1500 έως και το 1822, όπου και ανακήρυξε την ανεξαρτησία της. Η λέξη Βραζιλία σε μετάφραση σημαίνει κόκκινο σαν κάρβουνο. Ο θρύλος λέει ότι το όνομα αυτό δόθηκε από τους πρώτους απίκους επειδή τα εδάφη ήταν πλήρως καλυμμένα από ένα δέντρο που ονομάζεται Pau Brasil και το οποίο αποτελούσε και την κύρια πηγή κόκκινης βαφής. Η Βραζιλία συνορεύει με όλες τις χώρες της Νότιας Αμερικής εκτός από δύο, το Εκουαδόρ και τη Χιλή, ενώ η ακτογραμμή της φτάνει τα 7.400 χιλιόμετρα. Αναρωτηθήκατε ποτέ ποιος είναι αυτός ο παράξενος πλανήτης στη σημαία της Βραζιλίας? Το πράσινο συμβολίζει τα δάση του Αμαζονίου, το κίτρινο τον πλούτο των φυσικών πόρων, ενώ το μπλε τον ουρανό πάνω από το Ρίο στις 15 Νοεμβρίου του 1889, το έτος δηλαδή κατά το οποίο η Βραζιλία ανακηρύσσεται δημοκρατία. Στον εν λόγω ουρανό απεικονίζονται 27 αστέρια για τις 26 πολιτείες και την πρωτεύουσα, ενώ το σύνθημά τους είναι τάξη και πρόοδος. Στη ζούγκλα της Βραζιλίας υπάρχουν ακόμη φυλές οι οποίες δεν έχουν έρθει σε επαφή με τους σύγχρονους ανθρώπους. Μόλις το 2018 και χάρη σε έναν drone, ανακαλύφθηκε άλλη μία τέτοια φυλή. Γνωρίζετε ότι περίπου 4 χιλιόμετρα κάτω από τον Αμαζόνιο ρέει ένας άλλος ποταμός, ο οποίος έχει πλάτος 300 χιλιόμετρα. Οι επιστήμονες τον αποκαλούν Ρίο Χάμζα και ρέει εξαιρετικά αργά, με μόλις ένα χιλιοστό κάθε ώρα. Αυτό είναι πραγματικά το πιο περίεργο σύστημα ποταμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Μία από τις φυλακές στη Βραζιλία δίνει τη δυνατότητα στους κρατουμένους να κάνουν ποδήλατο και να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για ένα κοντινό χωριό. Σε αντάλλαγμα βέβαια, αυτοί λαμβάνουν μείωση της ποινής τους. Σε μια άλλη φυλακή πάλι μειώνουν τις ποινές τους έως και 4 ημέρες για κάθε μία έκθεση που θα γράψουν για κάθε βιβλίο που διάβασαν. Υπάρχει όμως όριο σε αυτό και το μέγιστο είναι 48 ημέρες κάθε χρόνο. Πολύ συχνά στις 3 ομορφότερες παραλίες του πλανήτη παρουσιάζει την Baía de Santo. Εκτός φυσικά από τα υπέροχα νερά και τη χρυσαφένια μου, οι επισκέπτες μπορούν να παρατηρήσουν ροχελώνες, φάλαινες, καρχαρίες και πολλά διαφορά άλλα ζώα. Γνωρίζετε ότι από το 2008 κάθε Βραζιλιάνος έχει τη δυνατότητα, νόμιμα και εντελώς δωρεάν, να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου, αρκεί να είναι 21 ετών. Η ορμονοθεραπεία πριν από τη χειρουργική επέμβαση μπορεί να ξεκινήσει επίσης εντελώς δωρεάν, αφού το άτομο ενηλικιωθεί. 20% του πληθυσμού του Ρίο Ντε Τζανέιρο είναι ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι. Αυτό όμως δεν επηρεάζει τη Βραζιλία, η οποία εξακολουθεί να έχει τη μεγαλύτερη καθολική κοινότητα στον κόσμο, με περίπου 130 εκατομμύρια ανθρώπους. Το 2011 η Βραζιλία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο η οποία απαγόρευσε το σολάριουμ για λόγους υγείας. Γράψτε μου στα σχόλια αν έχετε πάει για σολάριουμ και πώς νιώσατε, γιατί εγώ τουλάχιστον ακόμη δεν έχω πάει. Η ψηφοφορία στις εκλογές στη Βραζιλία είναι απολύτως υποχρεωτική για οποιονδήποτε από 18 έως 70 ετών. Εκεί πιστεύουν ότι αν είστε άνω των 70 ετών δεν μπορείτε να κρίνετε σωστά για το μέλλον της χώρας και τη ζωή των νέων. 30 χιλιόμετρα περίπου από το Σάο Πάολο υπάρχει ένα νησί, περισσότερο γνωστό στο νησί των Φιδιών. Αυτό είναι ένα απαγορευμένο μέρος από τις αρχές με πολλά δηλητηριώδη φίδια, η πυκνότητα των οποίων μπορεί να φτάνει τα 3 ανά τετραγωνικό μέτρο. Έχοντας πλέον φάει οτιδήποτε υπάρχει στο έδαφος, τα φίδια αυτά ανεβαίνουν στα δέντρα και τρέφονται με πουλιά. Το εθνικό ποτό της Βραζιλίας είναι το κασάσα, ένα λικέρ από ζαχαροκάλαμο. Τις περισσότερες φορές ωστόσο σερβίρεται ως κοκτέιλ με λάιμ και ζάχαρη και ονομάζεται καϊπιρίνια. Η Βραζιλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός καφέ, με το 30% του καφέ που πίνουμε να προέρχεται από εκεί. Οι περισσότεροι Βραζιλιάνοι δεν παντρεύονται πριν τα 30 τους χρόνια. Γράψτε μου ποιος πιστεύετε ότι είναι ο μέσος όρος στην Ελλάδα. Πρωτεύουσα της Πορτογαλίας κάποτε ήταν το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Αυτό την καθιστά τη μοναδική πόλη στην ανθρώπινη ιστορία που υπήρξε πρωτεύουσα ευρωπαϊκού κράτους εκτός Ευρωπής. Το άγαλμα του Χριστού με απλωμένα τα χέρια πάνω από το Ρίο είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μνημεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό έχει ύψος 38 μέτρα, βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, όπως και ζυγίζει 635 τόνους.
Το 2014 όμως το χτύπησε κεραυνός και ως εκ τούτου ένα κομμάτι από τα δάκτυλά του λείπει. Το καρναβάλι στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, εκτός του ότι είναι το πιο διάσημο, προσελκύει περίπου 2 εκατομμύρια τουρίστες κάθε ημέρα. Το 1994, γνωστή παραλία 4 χιλιόμετρων, Κοπακαμπάνα, γίνεται ο οικοδεσπότης της μεγαλύτερης συναυλίας στην ιστορία της ανθρωπότητας. 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι μαζεύονται σε ένα μέρος για μια συναυλία. Η πρωτεύουσα της Βραζιλίας δεν είναι το Ρίο Ντε Τζανέιρο ή το Σάο Πάουλο, αλλά μια άλλη πόλη η οποία ονομάζεται Βραζίλια. Η πόλη αυτή χτίστηκε σε μόλις 3,5 χρόνια και είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο που όταν την κοιτούν από ψηλά μοιάζει με αεροπλάνο. Οι δύο μεγαλύτερες πόλεις ωστόσο είναι το Ρίο Ντε Τζανέιρο και το Σάο Πάουλο, οι οποίες πολύ συχνά συμπεριλαμβάνονται στις πιο επικίνδυνες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκεί κυριολεκτικά υπάρχουν γειτονιές που κάποιος ξένος δεν μπορεί να βγει ζωντανός. Οι φτωχές γειτονιές του Ρίο είναι γνωστές και ως φαβέλες και τα σπίτια τους είναι κυριολεκτικά το ένα φτιαγμένο πάνω στο άλλο. Αυτό είναι και το κρυσφύγιο των πολλών διακινητών και άλλων εγκληματιών. Το 2013 ή πριν από 10 χρόνια το Σάο Πάουλο κυριολεκτικά παραλύει από ένα γιγάντιο μποτιλιάρισμα, το μήκος του οποίου έφτανε, συνολικά δηλαδή, τα 309 χιλιόμετρα. Στην πόλη Λαγκούνα οι ψαράδες εκπαίδευσαν δελφίνια για να τους βοηθούν στο ψάρεμα. Όπως και τα τσομπανόσκυλα, αυτά κατεύθυναν τα ψάρια απευθείας στα δίχτυα. Λογικά γνωρίζετε ότι η Βραζιλία είναι το σπίτι της μεγαλύτερης βιοποικιλότητας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η μαζική όμως αποψήλωση των δασών και η λαθροθυρία πολύ πιθανό να τους στερήσουν τον τίτλο αυτών. Η Βραζιλία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ιαπωνική κοινότητα εκτός της Ιαπωνίας. Περίπου 2 εκατομμύρια Ιάπωνες έχουν βρει το νέο τους σπίτι εκεί, το οποίο και ήταν μια πολύ πετυχημένη συμφωνία συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Όχι μόνο τα πιράνχας τρώνε ανθρώπους. Συμβαίνει και το αντίθετο. Οι Βραζιλιάνοι μάλιστα φτιάχνουν μια πολύ ενδιαφέρουσα σούπα από αυτά και την οποία μάλιστα θεωρούν αφροδισιακή. Το ποδόσφαιρο είναι θρησκεία για τους Βραζιλιάνους και δεν υπάρχει πόλη που να μην έχει τουλάχιστον ένα στάδιο. Για την ώρα εξακολουθεί να είναι το μόνο έθνος που έχει κερδίσει το παγκόσμιο τίτλο 5 φορές. Οι Βραζιλιάνοι έχουν και γήπεδο από το κέντρο του οποίου διέρχεται ο ισημερινός του πλανήτη. Έτσι, μία ομάδα ξεκινά από το βόρειο και η άλλη από το νότιο ημισφαίριο. Η Βραζιλία, ωστόσο, είναι μία από τις τελευταίες χώρες που κατήργησαν τη δουλεία. Ανά τους αιώνες, αυτοί εισήγαγαν πάνω από 5 εκατομμύρια σκλάβους από την Αφρική. Γνωρίζετε ότι η Βραζιλία έχει κάθετα νεκροταφεία. Το υψηλότερο είναι ένας ουρανοξύστης 106 μέτρων με 32 ορόφους και 16.000 τάφους. Το 1932 η οικονομία της Βραζιλίας ήταν τόσο κακή που οι αθλητές έπρεπε να πουλούν καφέ στο δρόμο για να καταφέρουν να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες. Οι Ολλανδοί και οι Γάλλοι επίσης έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα εδάφη της Βραζιλίας, αλλά οι Πορτογάλοι τους έκαναν στην άκρη με ένα πολύ έξυπνο τρόπο μέσα από επιτυχημένες συμμαχίες με το γηγενή λαό. Το μικρότερο είδος βατράχου συναντάται και στη Βραζιλία. Αυτό είναι μικρότερο και από ανθρώπινο νύχι, όπως και δεν ακούγεται σαν βάτραχος, αλλά σαν έντομο. Το ρεκόρ της μεγαλύτερης ληστείας σε τράπεζα κατέχει βραζιλιάνικη συμμορία. Το 2005 αυτή έσκαψε μια σύραγγα 80 μέτρων κάτω από το θησαυροφυλάκιο και κατάφερε να σηκώσει πάνω από 70 εκατομμύρια δολάρια. Πιστεύετε ότι η Βραζιλία είναι πατρίδα απογόνων των Ναζί, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς κατέφυγαν στη Νότια Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακόμη και ο Γιώζεφ Μέγκελε κατέφυγε στο Σάο Πάουλο και πέθανε το 1979. Η Μαναούς είναι μια πόλη 2 εκατομμυρίων κατοίκων που βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά του Αμαζονίου. Όπως και σε μια ακτίνα 800 χιλιόμετρων, δεν υπάρχει άλλη πόλη παρά μόνο ζούγκλα. Στην πραγματικότητα, αν θέλετε να πάρετε μια γεύση από το τροπικό δάσος, αυτό είναι το κατάλληλο μέρος. Το πιο δημοφιλές επώνυμο στη Βραζιλία είναι Silva e De Silva, το οποίο μεταφράζεται από τα λατινικά ως ζούγκλα ή από τη ζούγκλα. Σε ορισμένες δημόσιες τουαλέτες σε μεγάλες πόλεις, πέρα από ανδρών και γυναικών, υπάρχουν και τρίτες για άτομα τα οποία δεν μπορούν να προσδιορίσουν τι φύλο είναι. Το γκουαρανά είναι ένα φρούτο το οποίο έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε καφείνη από ό,τι έχει ο ίδιος ο καφές. Πολύ συχνά χυλίσματα αυτού χρησιμοποιούνται και στα ενεργειακά ποτά. Στη Βραζιλία ανακαλύφθηκε ο μεγαλύτερος μαραγδένιος βράχος σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός ζυγίζει 341 κιλά και η αξία του εκτιμάται στα 400 εκατομμύρια δολάρια. Το ψάρι πυραρουκού είναι ένα από τα μεγαλύτερα ψάρια γλυκού νερού στον κόσμο και συναντάται αποκλειστικά στη Νότια Αμερική. Αυτό φτάνει τα 3 μέτρα και είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τους ψαράδες. Μπορεί να εκπλαγείτε, αλλά το πιο δηλητηριώδες ζώο στη Βραζιλία δεν είναι κάποιο φίδι ή αράχνη, αλλά ένας βάτραχος. Και πιο συγκεκριμένα, ο βάτραχος βέλος. Μπορεί συχνά να μπερδεύονται επειδή είναι συνολικά 185 είδη και με πάρα πολύ έντονα χρώματα. Μπορεί σε μέγεθος να είναι όσο ένα κέρμα, αλλά το δηλητήριο στο δέρμα τους είναι υπεραρκετό να σκοτώσει 10 ανθρώπους. Γράψτε μου στα σχόλια αν γνωρίζετε γιατί ονομάζονται βάτραχοι βέλη. Και όχι, δεν φτύνουν δηλητήριο. Τα τυχερά παιχνίδια για κατανάλωση αλκοόλ
δεν είναι ιδιαίτερα ανεκτικά στη Βραζιλία. Εάν σας πιάσουν μεθυσμένο να οδηγείτε, όχι μόνο θα σας πάρουν το δίπλωμα για μερικά χρόνια, αλλά θα σας κατασχέσουν και το όχημα. Καζίνο φυσικά δεν υπάρχουν και μπορείτε να στοιχηματίζετε μόνο μέσω διαδικτύου. Η Βραζιλία ήταν η πρώτη χώρα που δέχτηκε γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις. Η Μαρία Κουιτέρια εντάχθηκε στο στρατό κρυφά ως άντρας, ενώ μερικές εβδομάδες αργότερα αποκαλύφθηκε το αληθινό της φύλο. Λόγω των ικανοτήτων της όμως της επιτράπηκε να παραμείνει στο στρατό. Μπορεί το σύμβολο αυτό σε εμάς να σημαίνει «ΟΚ» ή «Τέλειο», αλλά όχι και στη Βραζιλία. Εκεί πέρα αυτό είναι κάτι πολύ αγενές, στον ίδιο βαθμό με το «ΟΚ» δεν το σηκώνω παραπάνω γιατί μας κυνηγάνε από το YouTube. Νομίζω καταλάβατε. Το 2006 ο δήμαρχος του Σάο Πάολο με ένα καινούριο νόμο απαγόρευσε τη χρήση όλων των υπαίθριων διαφημίσεων σε μια προσπάθεια να καθαρίσει την πόλη. Πλέον μερικές διαφημίσεις ξεκινούν να επαναφέρονται, αλλά με πολύ πιο ελεγχόμενο τρόπο. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας φάνηκε ενδιαφέρον και να του κάνετε ένα like. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι με καμπανάκι, το οποίο θα σας ειδοποιεί για οτιδήποτε νέο ανεβαίνει. Τα ξέρετε.